Μαθαίνω για πίστευτα και όμως αληθινά. Μαθαίνω και τον έσωπο. Άσκηση και πειραματισμός πάνω στην εκπομπή ερασιτεχνικού μαθητικού ραδιοφώνου. Μια εργασία του Γιώργου Μητροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Ο έσωπος υπήρξε ο μεγαλύτερος μυθοπλάστης αρχαιότητας. Έντυσε γύρω στον 6ο αιώνα π.Χ., αλλά δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του. Άλλοι υποστηρίζουν πως καταγόταν από τη Φρυγία και άλλοι πως καταγόταν από τη Θράκη. Ωστόσο, είναι βέβαιο πως ήταν πρόσωπο υπαρκτό, σύγχρονος της ποιήτριας Σαπφός και των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδας. Για ένα διάστημα ήταν σκλάβος κάποιου Σάμιου που λεγόταν Ιάσμωνας. Την πληροφορία αυτή μας τη δίνει ο Ηρόδοτος. Σαν χρόνο θανάτου του Εσώπου αναφέρεται το 564 π.Χ. και η παράδοση λέει πως το σκότωσαν οι κάτοικοι των αδελφών επειδή τους πρόσβαλε γεγονός που αναφέρει ο Ηρόδοτος αλλά και ο Αριστοφάνης στις Φύρκες. Η πρώτη συλλογή των μύθων του Εσώπου έγινε από τον Δημήτριο τον Φαλιρέα το 300 π.Χ. αλλά δυστυχώς η συλλογή αυτή δεν διασώθηκε. Όμως σώθηκαν και έφτασαν στις μέρες μας άλλες συλλογές κατοπινές, ανάμεσα στις οποίες υπάρχει και μια του Κοράη που εκτυπώθηκε στο Παρίσι το 1810. Μάθαμε για τον Έσωπο. Άσκηση και πειραματισμός πάνω στην εκπομπή ερασιτεχνικού μαθητικού ραδιοφώνου. Μια εργασία του Γιώργου Μητροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.